Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Όπως καταλάβατε από τον τίτλο, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μερικούς τρόπους σχετικά με το πώς να συνδυάσετε το λευκό πουκάμισο. Ένα κλασικό κομμάτι το οποίο όλοι έχουμε στην καρδαρόβα μας και πιστεύω δεν λείπει από καμία ντουλάπα. Λοιπόν, εδώ σαν πρώτη πρόταση σου δείχνω κάτι το οποίο εντάξει δεν είναι και τόσο χειμωνιάτικο. Όμως εάν βάλεις από μέσα ένα πιο μακρύ τοπάκι ή ένα κορμάκι ίσως, θα μπορούσε να το πεις και χειμωνιάτικο. Έχω βάλει εκεί, έχω στριμώξει μέσα στο τζιν στραβά λίγο το πουκάμισο για να κάνει έτσι κάτι το διαφορετικό. Το μαλλί μου ασχολίαστο δεν συνεργάζεται τώρα τελευταία, προσπαθώ να το μακρύνω. Το γυαλί αυτό είναι iconic απλά. Γενικά πολύ basic outfit, αλλά πιστεύω ότι δείχνει αυτό το effortless πολύ ψάχνουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα όπως βλέπετε θα βάλω και την άλλη μεριά μέσα στο παντελόνι, έτσι ώστε να το πουκάμισο να γίνει σαν μπλούζα. Πάρα πολύ ωραίο tip για να το μαζέψει αν θέλεις να είναι έτσι μακρύ. Το επόμενο σύνολο είναι αυτό που βλέπεις στην οθόνη σου. Έχω βάλει ένα πράσινο rip crop top, το οποίο είναι καλοκαιρινό αλλά συνδυασμένο με το πουκάμισο από πάνω μπορεί να γίνει και πιο φθινοπορεινό. Έχω βάλει ένα μπάγκι παντελόνι jean, το οποίο είναι λίγο ξεσκισμένο. Πάμε για κάτι πιο grunge σαν αισθητική. Έχω βάλει αυτά τα μποτάκια τα οποία τα έφτιαξα μόνη μου. Ναι, γιατί όχι. Και από πάνω τώρα θα προσθέσω ένα μάνικο. Δεν είναι πάρα πολύ φουσκωτό και γι' αυτό μου αρέσει το συγκεκριμένο. Τα πολύ φουσκωτά δεν μου αρέσουν. Να σημειωθεί εδώ ότι σε αυτό εδώ το outfit έχω θρυφτάρει το αμάνικο, το παντελόνι και το πουκάμισο είναι thrifted. Το γυαλί, εντάξει, αρνούμε να το βγάλω από πάνω μου. Γενικά είδες ότι ένα τόσο κλασικό κομμάτι σαν το πουκάμισο μπορεί να γίνει και πιο rock ή πιο grunge συνδυάζοντας το έτσι. Εδώ πάλι έχω φορέσει μία φούστα από κάτω. Είναι και αυτή θρυφταρισμένη, την έχω ξαναδείξει σε παλαιότερο βίντεο. Έχω βάλει από πάνω το denim, το vest, εντάξει πολύ τάση φέτος και αυτές οι φούστες, οι πιο close και τα vest γενικότερα. Το άφησα απ' έξω το πουκάμισο, δεν το έβαλα μέσα από τη φούστα γιατί ήθελα να κάνει αυτό το εφέ του όγκου. Από κάτω μοκασίνι με καλτσούλα, ό,τι πιο κλασικό και safe, και τώρα από πάνω θα βάλω ένα δερματινάκι, το οποίο είναι και αυτό thrifted. Αυτό, παιδιά, το outfit είναι όλο thrifted και αυτό, φούστα, vest, δερμάτινο και το shirt. Δεν ξέρω τι να πω, γενικά έχω χρόνια να βάλω τέτοια φούστα, αλλά τώρα τις έχω ερωτευτεί αυτό το διάστημα. Και πάμε να σας δείξω ένα ακόμα trend της φετινής χρονιάς, το οποίο είναι η maxi φούστα. Την έχουμε δει σε πολλές εκδοχές. Η συγκεκριμένη εδώ είναι σαν cargo το στυλ της. Έχει διάφορα τραπαρίσματα και τσεπούλες και τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να την κάνεις ό,τι θέλεις, να τη συνδυάσεις με τα πάντα. Εγώ τώρα τη συνδυάσα με κάποιες λίγο πιο punk μπότες και ένα κορσέ τον οποίο έχω βάλει πάνω από το πουκάμισο. Είναι και αυτό όλο thrifted. Τώρα θα με δεις να βάζω και το κόκκινο δερμάτινο από πάνω. Εντάξει, αυτά τα χρώματα μου θυμίζουν πάρα πολύ early 2000. Τελείως Y2K η φάση αυτή. Αγαπάμε όμως, μ' αρέσει, και αν με ρωτήσεις για αυτή την πότα δεν θα την φορούσα παλιότερα, αλλά τώρα έχω αρχίσει να συμβιβάζομαι με την πιο punk μου πλευρά και να μην τρέπομαι να βγω έξω με αυτά. Πολύ άνετες και γενικά η μεγαφαρδιά φούστα θα φορεθεί πολύ φέτος, παιδιά. Εδώ έχω βάλει ένα πλεκτό πουλβαράκι vest
το οποίο έχω θρυφτάρει επίσης, έχω βάλει από μέσα το πουκάμισο. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε δει το πουκάμισο και το vest να το κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια να το φοράμε. Από κάτω έχω βάλει ένα απλό ποδηλατικό κολάν και από κάτω τις μπότες μου. Πολύ καθημερινό look, πάρα πολύ άνετο για να πας όπου θέλεις. Εντάξει, αν το συνδυάσεις με μια πιο ήσυχη μπότα, αλλά εγώ σιγά μην έβαζα κάτι πιο ήσυχο. Από πάνω φυσικά θα βάλω την καμπαρντίνα μου, γιατί έτσι δεν την έχω βάλει ακόμα, τη θεωρώ λίγο πιο χειμουνιάτικη και την είχα άχτη και τη φόρεσα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ πως τέριαξε με αυτή τη μπότα και το κολάν από μέσα. Γιατί όχι, εγώ το χειμώνα τα βγάζω έξω τα μπουτάκια, δεν κρυώνουν. Εγώ δεν θέλω να κρυώνω ψηλά στο λαιμό μου, θέλω να φοράω πουλοβεράκια και τέτοια. Οπότε βλέπεις ότι το πουκάμισο μπορεί να είναι και κάτι που να το φοράς στην καθημερινότητά σου πολύ άνετα και πολύ χαλαρά και να πηγαίνεις όπου θέλεις, από καφέ μέχρι στη δουλειά, μέχρι για ψώνια. Και πάμε στο τελευταίο σύνολο που θα σου δείξω, είναι λίγο πιο πειραματικό αυτό εδώ που θα δεις. Δεν είμαι σίγουρα αν θα έβγαινε έτσι έξω, να σου πω την αλήθεια. Απλά έχω πάρει αυτό εδώ το φουλάρι, το οποίο το λες και κασκόλ, δεν είναι ακριβώς φουλάρι. Και μου άρεσε πάρα πολύ το σχήμα του. Σκέφτομαι να το ράψω, να το κάνω φούστα. Απλά επειδή δεν το είχα κάνει ακόμα, το έδεσα έτσι να είναι σαν φούστα. Από πάνω έχω βάλει αυτή τη ζώνη με την αλυσίδα και τη λαμέ, την καουμπόικη μπότα, την οποία έχω φορέσει μόνο μία φορά μέχρι στιγμής. Αυτό εντάξει, είναι λίγο πιο ιδιαίτερο το στυλ, αν θέλεις να πας κάπου, όχι τόσο καθημερινό. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας φιλώ να περνάτε όμορφα. Τα λέμε!